τον Νίκο Μουτσινάκο, την Ηλιά και την καινούργια, όχι εσένα. Τι σου δίνουν, δηλαδή. Όχι, τσιρκολίκιο. Το να δίνει το κακό ή το καλό. Λαμέντο το πείτε καλό. Το θέμα, λοιπόν, έχουνε πρόβλημα οι Μπεκαντόρ με το Σταρόβα, μαλώνουνε. Αυτό τι έχει γίνει. Τα πας, τα είπε. Όλα, στη Μέρη Αρώνη. Τι συμβαίνει τελικά με το Σταρόβα. Τίποτα. Είναι φοβερό. Αλλά δεν πειράζει, έχει πλάκα, το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Ο Γλυκούλης μου και εκείνος, όπως και εγώ, δεν είμαστε πολύ μαθημένοι σε αυτά. Αλλά εντάξει, μια χαρά μου έχει πει να κρυφτώ ότι θα έρθει με άγριες διαθέσεις σήμερα εδώ. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνεις, κάπου θα είμαι κρυμμένη για να μην με βρει ο Δημήτρης. Ήθελα να μπω εγώ στην παγκαζιέρα και μπήκε εκείνος και εκεί ξεκίνησε η διαφωνία μας. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή το κακό. Πούμε ότι είναι μαζί μας και η μικρή Μαρία Μπεκατόρου. Είναι και η μικρή Μαρία Μπεκατόρου, ναι. Τελικά, τι της έκανες. Τίποτα, είναι τώρα να τις βγάζουμε τις γύψεις, τις γάζες τα αυτά, να συνέλθει λίγο το κορίτσι. Όλα αυτά για το πορτμπαγκάζ. Ποιο πορτμπαγκάζ. Όχι, δεν ξέρω. Είδε πρώτα το Γρηγόρη. Δεν είπε Δημήτρη και μετά Γρηγόρη, είπε πρώτα Γρηγόρη και μετά Δημήτρη, γι' αυτό θυμίζω. Εύχομαι να έχουμε όλοι μας μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ωραία. Άρα δεν έχω τσακωθεί. Όχι, μπορεί. Είναι δυνατόν. Πότε να προλάβω καταρχά να τσακωθούν. Και η Μαρία δεν μου δίνει μόνο δείξει ότι είναι παιδί το οποίο τσακώνει. Άμα να τσακωθεί. Αυτό, μην το λες. Το πότε να προλάβουν η Μαρία. Μπορεί να τσακωθεί ένα δευτερόλεπτο. Να προλάβουμε το κακό. Εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι η Μπεκατόρου έχει γαϊδουρινή υπομονή και ό,τι και να τις κάνουν δεν θα μιλήσει ποτέ. Αν δεν σου βγάζει, δεν τσακώνει την Μπεκατόρου, ρε παιδί. Είναι πολύ χαμηλό τόνο. Αν κάποιος είναι κρεβιστός και της κάνει κάτι, θα μαλώσει. Δεν θα μαλώσει, πιστεύω. Όχι, είναι καλή ψυχούλα. Ναι, και εγώ της την έχω τη Μαρία. Τι σχέση έχει. Έχει. Θα κάνει υπομονή, ρε παιδί μου, το καταπιεί. Θα το κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν θα αρχίσει να ουρλιάζει και να πετάει πράγματα, σαφώς. Όποιος πέρασε τη μύγα. Πολύ λίγα. Πόσο λίγα. Δεν χαζεί, Μπεκατόρου. Αν της κάνεις κάτι, έχει υπομονή όμως, ρε παιδί μου. Υπομονή επαγγελματίας. Πρέπει να φτάσει στα όρια της για να κάνει μπαμ. Επαγγελματίας. Γιατί φαντάζεσαι τη γλώσσα που βγαίνει έξω από τα βατράκια και όλα τα φίλια. Μπορούσε να το πει πολύ αμφιβολικά. Σαύρα. Θέλετε να δούμε. Τι φορέθηκε. Ποιες ήταν εκεί ωραίες παρουσίες. Να βαθμολογήσουμε. Ναι. Τι φορέσανε. Πάμε.